Για μας το σύγχρονο σχολείο είναι το σχολείο που θα μάθει στα παιδιά να θέτουν ερωτήματα και να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, τη μεθοδολογία εκείνη να τα απαντήσουν. Είναι το σχολείο που τα παιδιά θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά κυρίως δεν θα φοβούνται όλα αυτά που θα συναντήσουν στο μέλλον. Ένα τέτοιο σχολείο προφανώς και δεν μπορεί να είναι το σχολείο όπου κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια θα αλλάζουν τα μαθήματα. Δεν θα είναι η στήρια παπαγαλία της Τράπεζας Θεμάτων. Όπως είπε και ο Γιάννης, αυτά που μετά τις εξετάσεις ξεχνάνε μια και καλή. Δεν είναι το σχολείο με 27 παιδιά στις τάξεις, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή. Πριν συνεχίσω, χρειάζεται νομίζω να συγχαρούμε τους μαθητές, αλλά και να τους ευχαριστήσουμε ταυτόχρονα για το γεγονός ότι έφεραν σε πρώτο πλάνο της επικαιρότητας όλα αυτά που βλέπαμε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά δεν μπορέσαμε να βρεθούμε μαζικά στην διεκδίκηση των λύσεων. Βλέπαμε ότι το πάγιο αίτημα για 15 μαθητές στα δημοτικά και 20 στα γυμνάσια και στα λύκεια σήμερα, εκτός όλων των παραπάνω, του περιεχομένου δηλαδή που πρέπει να έχει ένα σχολείο, είναι ακόμη πιο επίκαιρο και λόγω της πανδημίας. Οι ελλείψεις στις υποδομές των σχολείων, όπως σοβαρές ελλείψεις σε αίθουσες, αυλές, εργαστήρια. Όλοι είδαμε ότι, για παράδειγμα, το ζήτημα της προσχολικής εισαγωγής, πώς προσπάθησε να το λύσει ο Δήμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα 550 παιδάκια 4 χρονών που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό που λέμε εκπαίδευση, ουσιαστικά στριμώχνονται σε γυμναστήρια, αίθουσες δημοτικών, που ούτε ολοκληρώθηκε η διαμόρφωσή τους, για να τους δώσουν, λέει, μια οριστική λύση. Και ποια είναι αυτή η οριστική λύση? Τα κοντέινερ σε αυλές σχολείων. Θα ξεκινήσουν δηλαδή αυτά τα παιδιά τα 12 χρόνια του σχολείου μέσα σε κοντέινερ. Οι παρεμβάσεις του γονεϊκού κινήματος όλο αυτό το διάστημα, από τις πρώτες μέρες κιόλας της πανδημίας, ανέδειξαν τα προβλήματα, προετοίμασαν τους γονείς για το τι πρόκειται να συμβεί από το Σεπτέμβριο, και αυτό είναι η αλήθεια ότι είχε σοβαρά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν γίναμε δεκτοί από το Υπουργείο, οι γονείς όμως έκαναν πάρα πολλά βήματα στην οργάνωσή τους, μέσα από τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις τους, οργάνωσαν σε σημαντικό βαθμό τον αγώνα τους, απέτησαν και κέρδισαν αρκετά πράγματα σε πρακτικό επίπεδο. Όμως το κύριο αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς που προηγήθηκε, νομίζω, είναι το γεγονός ότι στις κινητοποιήσεις των μαθητών, ίσως για πρώτη φορά, οι γονείς βρέθηκαν τόσο κοντά στα παιδιά τους. Βρέθηκαν μαζί τους στα σχολεία, τα προστάτευσαν από την κυβέρνηση και τους διάφορους καλοθελητές που ήθελαν και θέλουν ακόμη να τρομοκρατήσουν. Στο ίδιο πλευρό βρέθηκε και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζούμε έναν τέλειο παραλογισμό. Από τη μία προσπαθούμε να δείξουμε τη λογική, να μάθουμε στα παιδιά ένα λογικό τρόπο σκέψης, και από την άλλη αποδεχόμαστε να κάθονται 2-2 στα θρανία ή να κάθονται σε καρέκλες χωρίς θρανείο, γιατί δεν υπάρχουν, δεν φτάνουν τα θρανία, και την ίδια στιγμή να τους λέμε στις αυλές να έχουν απόσταση 1,5 μέτρο και να φοράνε τη μάσκα. Και αυτό είναι ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι τεράστια μέσα στην καθημερινότητα των μαθητών, μέσα στην καθημερινότητα μάλλον του σχολείου. Μέσα από τα συνδικάτα μας και σαν εκπαιδευτικοί οργανώσαμε, πήραμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Μία από αυτές ήταν και η χθεσινή απεργία. Τα βασικά αιτήματα, νομίζω τα ανέφερε και ο Γιάννης, είναι γιατροί στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, δωρεάν τεστ για όλους τους μαθητές, αξιοποίηση δημόσιων χώρων για την αποσυμφόρηση των σχολείων, για παράδειγμα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλα και άλλες υποδομές, πρόσληψη ικανού αριθμού καθαριστών και βέβαια πρόσληψη όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Κλείνοντας να πούμε ότι το 2020 το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγκριθεί ούτε με το σχολείο του 2000. Τα επιτεύγματα της επιστήμης και αυτήν την τελευταία 20ετία είναι τεράστια και κατά συνέπεια και οι δυνατότητες για ένα άλλο σχολείο είναι τεράστιες. Παίρνουμε λοιπόν το σύνθημα των μαθητών «Θα σας αναγκάσουμε να μας ακούσετε» που το έκαναν ήδη πράξη και πάμε σαν γονείς στους συλλόγους γονέων, σαν εκπαιδευτικοί στους συλλόγους εκπαιδευτικών αλλά και στα σωματεία τους χώρους δουλειάς για να επιβάλλουμε όλες αυτές τις λύσεις που συμφωνούμε όλοι ότι είναι απαραίτητες.